σημερινό Masterclass ετοιμάζουμε μοσχαρίσια ταλιάτα, φουσίλι με φρέσκο σολομό και σπανάκι, σούπα με χοιρινό κότσι, φασόλια και αφρόδες κρασί και το αυθεντικό cheesecake Νέας Υόρκης. Ποιο κρέας διαλέγουμε για τη μοσχαρίσια ταλιάτα και πώς το ψήνουμε σωστά? Φουσίλι με φρέσκο σολομό και σπανάκι σε 20 λεπτά? Σας έχω ετοιμάσει όλες τις απαντήσεις μαζί με την πιο πρωτότυπη σούπα με χοιρινό κότσι, φασόλια και αφρόδες κρασί και όλα τα βήματα για να προετοιμάσουμε το αυθεντικό New York Cheesecake. Τι είναι η ταλιάτα? Ένα κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος, συνήθως είναι κόντρα ή κιλότο ή καπάκι, το καπάκι από το κιλότο. Είναι κομμάτια τα οποία ψήνονται πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, κομμένο σε λεπτές φέτες ή λωρίδες και σερβιρισμένο με ανθό αλατιού. Και εδώ έχω μια ποικιλία με ανθούς αλατιού, με διάφορες γεύσεις και αρώματα, αλλά αυτά τα δούμε στη συνέχεια. Την ταλιάτα λοιπόν τη σερβίρουμε και με σαλατικά και με κρέμα βαλσαμικού και με παρμεζάνα. Έχει πολύ ωραία υλικά. Είναι ένα ορεκτικό, ένα κρύο πιάτο και έχει επίσης και καραμελωμένα κρεμμύδια. Στην Ιταλία τα σερβίρουν μαζί με καραμελωμένα κρεμμύδια, με μπόλικα μυρωδικά. Οπότε ξεκινάω από τα κρεμμύδια που θέλουν μια διαδικασία, θέλουν ψήσιμο αρκετή ώρα και μετά επιστρέφουμε για να ψήσουμε και την ταλιάτα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρεμμύδια. Εδώ έχω κρεμμυδάκια στιφάδου, καθαρισμένα, όπως βλέπετε εδώ. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο ωραία. Είναι πολύ γλυκά. Σιγομαγειρεύονται και μαλακώνουν και αποκτούν πολύ βαθιά γεύση. Και τα κρεμμυδάκια αυτά τα αρωματίζω με φρέσκα μυρωδικά. Μία ποικιλία από δεντρολίβανο, θυμάρι, ρίγανη, ματζουράνα, ό,τι έχετε στη βεράντα ή στο κήπο σας. Κόβω λοιπόν κλωναράκια που θα τα βάλω μέσα στο ταψί με τα κρεμμυδάκια. Δεντρολίβανο, ρίγανη, φρέσκο θυμάρι. Εδώ βάζω και τα κλωναράκια τους, βγάζουν τα αρώματα όπως μαγειρεύονται και προσθέτω κρέμα βαλσαμικού. Ουσιαστικά τα καραμέλο και η κρέμα βαλσαμικού έχει και την ξινή γεύση από το ξύδι, έχει και ζάχαρη. Και μάλιστα έχει φυσικά ζάχαρα, γιατί η κρέμα βαλσαμικού αυτή φτιάχνεται από σταφίδες που λιάζονται φυσικά, οπότε έχουν συμπυκνωμένη γεύση και έχουν πολύ ωραία γλυκά γεύση και καραμελώνουν πολύ ωραία τα υλικά. Και έτσι τα κρεμμυδάκια καραμελώνουν φυσικά, παίρνουν ένα απίθανο χρώμα και βαθιά γεύση. Θα συμπληρώσω και λίγο νερό. Και τα βάζω στο φούρνο σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο. Και τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Τώρα, εξαρτάται από το μέγεθος που έχουν τα κρεμμυδάκια. Αν είναι πολύ μικρά, γύρω στα 45 λεπτά είναι έτοιμα. Αν είναι λίγο μεγαλύτερα, θέλουν περίπου μία ώρα ψήσιμο. Για την μοσχαρίσια ταλιάτα με καραμελωμένα κρεμμύδια για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 800 γραμμάρια μοσχαρίσια κόντρα ή κιλότο, 4 κλωναράκια δεντρολίβανο, 1 λεμόνι, ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού, ανθό αλατιού σε νυφάδες, πικάντικο με πιπεριές, 100 γραμμάρια παρμεζάνα, ανάμεικτα σαλατικά για το σερβίρισμα. Για τα καραμελωμένα κρεμμύδια θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια κρεμμυδάκια για στιφάδο, 5 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού, 5-6 κλωναράκια φρέσκα μυρωδικά, αλουμινόχαρτο. Αφού ψηθούν τα κρεμμυδάκια, τα αφήνουμε να κρυώσουν για να μπορέσουμε να τα σερβίρουμε και θέλω να σας δείξω τώρα τι ωραία έχουν καραμελώσει. Κοιτάξτε εδώ, και απίθανο χρώμα, απίθανη υφή, όσο κουβολάνε.
Αυτά τα κρεμμυδάκια είναι μια πολύ ωραία γαρνιτούρα για ψητό κρέας, αλλά μπορούμε να τα σερβίρουμε και σαν ορεκτικό από μόνα τους. Έτσι τα σερβίρουμε στην Ιταλική κουζίνα και επίσης μπορούμε να μπουν και σε μια ωραία σαλάτα ή να πίθανα. Πάμε τώρα στο κρέας. Εδώ έχω ένα κομμάτι μοσχαρίσκιας κόντρας, είναι black angus, είναι μια ωραία ράτσα και το χαρακτηριστικό αυτής της ράτσας είναι ότι το κρέας έχει μέσα αρκετό λιπάκι, θυμίζει ακριβώς τις γραμμές, τα νερά που έχει το μάρμαρο και αυτό το λιπάκι όπως ψήνεται το κρέας, το ενυδατώνει, το μαλακώνει, το κάνει εξαιρετικά τρυφερό και φυσικά πάρα πολύ νόστιμο. Πριν ξεκινήσω να κόβω το κρέας, πάμε εδώ στη σχάρα γιατί θα το ψήσουμε σε μια σχάρα αντικολλητική η οποία ακουμπάει σε όλες τις ζώνες εδώ της επαγωγικής εστίας, θα ζεσταθεί πολύ καλά γιατί αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ψήσουμε σωστά την ταλιάτα. Εδώ η σκάρα κουμπάει και στις δύο ζώνες της επαγωγικής εστίας. Το πάτημα ενός κουμπιού ζεσταίνονται και οι δύο ζώνες. Ζεσταίνεται πάρα πολύ καλά και εδώ ψήνουμε. Είναι μια πολύ ωραία ευκολία. Είναι πολύ γοητευτική. Είναι παιχνίδι. Μπορείτε να το κάνετε και με τους φίλους και με την οικογένεια. Και έτσι απολαμβάνουμε το πιο ωραίο ψημένο κρέας. Γιατί αυτή είναι όλη η γοητεία. Ψήνω, σερβίρω αμέσως. Πάμε τώρα στο κρέας. Σας είπα ότι η ταλιάτα μπορεί να είναι κόντρα ή μπορεί να είναι κοιλότο ή μπορεί να είναι το καπάκι από το κοιλότο. Είναι τρυφερά κομμάτια κρέατος που ψήνονται πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Τι κάνω, κόβω κάθετα στις ίνες του κρέατος γιατί με αυτόν τον τρόπο το κάνω ακόμη πιο τρυφερό και το κόβω σε φιλετάκια. Και εδώ φαίνονται ακόμη πιο καθαρά τα νερά που κάνει το λίπος μέσα στο κρέας και ουσιαστικά αυτό είναι που του δίνουν στη μια. Αξίζει να ξέρετε πως η γεύση του μοσχαρίσκου κρέατος οφείλεται περισσότερο στη ράτσα του ζώου και στην εκτροφή του. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με τη ράτσα έχουμε και διαφορετική ποιότητα και διαφορετική γεύση. Και εδώ το Black Angus είναι ένα από τα πιο νόστιμα μοσχαρίσκια κρέατα του κόσμου, η πιο ωραία ράτσα. Τι κάνω, πριν το ψήσω, αλείφω το κρέας με λίγο ελαιόλαδο. Ουσιαστικά θέλει ένα πολύ γρήγορο μαρινάρισμα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό και το ζήτημα του κρέατος. Πρέπει να συντέψει τουλάχιστον για 12-13 ημέρες και όσο περισσότερο μένει, τόσο πιο νόστιμο γίνεται το κρέας. Υπάρχουν δηλαδή μοσχαρίσκια κρέατα, υπάρχουν κομμάτια μοσχαρίσκιου κρέατος που συντέβουν μέχρι και 60 ημέρες και αποκτούν ακόμη πιο βαθιά γεύση. Αλείφω τα κομμάτια του κρέατος με το ελαιόλαδο. Είναι τόσο νόστιμο από μόνο του που δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Φρέσκα μυρωδικά, αθώο λατιού και είναι τέλειο. Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ το φρέσκο δεδρολίβανο. Οπότε κόβω ένα κλωναράκι και μάλιστα το κλωναράκι αυτό το μαδάω επάνω στη σκάρα να αρχίσει να καίγεται, να βγάζει τα εθέρια έλαια και αυτά τα εθέρια έλαια θα ποτίσουν το κρέας. Ήδη βγήκαν οι μυρωδιές. Και ξεκινάμε το ψήσιμο. Τρία λεπτά ψήσιμο από κάθε πλευρά είναι υπεραρκετά για να ψηθούν σωστά. Όμως, εξαρτάται από τις προτιμήσεις του καθενός. Προτείνω αυτό ή συγκεκριμένα το είδος του κρέατος να μην το παραψήσουμε γιατί χάνει όλη τη χάρη του. Γενικότερα, το μοσχαρίσκιο κρέας που ψήνουμε στη σκάρα πρέπει να είναι ζουμερό και έτσι κρατάει τους χυμούς του και είναι πεντανόστιμο. Κοιτάξτε, έχουν πάρει απίθανο χρώμα. Το δεντρολίβανο μοσχοβολάει φυσικά. Είναι από τα πιο νόστιμα κομμάτια κρέατος που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Τι κάνουμε μετά. Αφού τα βγάλουμε από τη σκάρα, τα αφήνουμε για λίγο να σταθούν και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες ή λωρίδες, έτσι ακριβώς, και θέλω να δείτε στο εσωτερικό τους. Είναι ψημένο σωστά. Δεν έχει στεγνώσει, είναι εξαιρετικά ζουμερό, εξαιρετικά τρυφερό, έχει πολύ ωραία αίσθηση στο μαχαίρι.
κόβω και τα υπόλοιπα κομμάτια. Κοιτάξτε τώρα πώς απογειώνουμε τη γεύση. Το ψητό κρέας θέλει κατευθείαν ανθό αλατιού και είναι έτοιμο να το απολαύσουμε. Και εδώ έχω τρεις διαφορετικές γεύσεις ανθού αλατιού, barbecue, λεμόνι και πικάντικο με πιπεριές. Ταιριάζουν και τα τρία είδη. Σήμερα επιλέγω να χρησιμοποιήσω το πικάντικο με πιπεριές. Έχει αποξηραμένες πιπεριές, μια ποικιλία από πιπεριές, οπότε έχει πολλά αρώματα και πολλές γεύσεις. Έχει ωραία πολυπλοκότητα και ταιριάζει απόλυτα με το κρέας. Και όπως κάνω κλασικά, παίρνω τις νυφάδες του ανθού αλατιού και τις τρίβω απαλά επάνω από το κρέας και δεν θέλουμε κάτι άλλο, είναι απλά αριστούργημα. Αυτό θα το κάνετε με κάθε είδος ψητού κρέατος. Από μπριζόλα μέχρι αυτά τα φιλετάκια, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Τόσο απλά τα πράγματα. Στη βάση. Τρυφερή ρόκα και baby σπανάκι. Και εδώ, ραντίζω με λίγο ελαιόλαδο. Ουσιαστικά κάνω μια σαλάτα. Και κρέμα βαλσαμικού. Λίγα πολύ χρωματοματίνια για το χρώμα και για τη γεύση. Και αυτά είναι απίθανα γλυκά και ταιριάζουν πολύ ωραία με τα baby σαλατικά και τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Έχουν απίθανο καραμελωμένο χρώμα και παράλληλα πάρα πολύ ωραία γεύση από την κρέμα βαλσαμικού. Και αυτό μου αρέσει στα πιάτα, να υπάρχουν επίπεδα στη γεύση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Ωραία σαλάτα, ωραία καραμελωμένα κρεμμύδια και φυσικά τώρα το κρέας. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τα αρώματα. Ξύσμα λεμονιού. Και για το τέλος, παρμεζάνα. Και εδώ έχουμε παρμεζάνα από βουβαλίσιο γάλα, οπότε και εδώ έχουμε δυνατή γεύση. Και έχουμε κάνει ένα πιάτο αριστούργημα. Την παρμεζάνα θα την κόψω τελευταία στιγμή. Κόβω φλίδες με τον αποφλοιωτή. Εδώ η εικόνα μιλάει από μόνη της. Είναι ένα από τα πιο όμορφα, πιο νόστιμα και πιο αρωματικά πιάτα που θα έχετε φτιάξει ποτέ. Μοσχαλής και ταλιάτα. Φουσίλι με πικάντικη σάλτσα ντομάτας και με φρέσκο σολομό. Ένα υπέροχο πιάτο, μια ωραία μακαρονάδα που φτιάχνεται πολύ γρήγορα γιατί όλα τα υλικά μαγειρεύονται πολύ γρήγορα. Έχουμε και μια μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, τα έχουμε όλα. Ουσιαστικά αυτή τη συνταγή την εμπνεύστηκα από την πάστα αραμπιάτα, δηλαδή ζυμαρικά με μια σάλτσα που είναι πικάντικη, είναι καυτερή. Αραμπιάτα σημαίνει θυμωμένη. Και η σάλτσα αραμπιάτα έχει καυτερή πιπεριά. Και εδώ έχουμε μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, έχω καυτερές πιπεριές και ξεκινάμε το μαγείρεμα. Κλασικά, πρώτα βράζω τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό. Και εδώ έχω φουσίλι, ένα απίθανο σχήμα που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με σάλτσα ντομάτας. Και πάμε τώρα στη σάλτσα.
Το καλό με την ιταλική κουζίνα και με τα ζυμαρικά είναι ότι είναι πιάτα που μαγειρεύονται πολύ γρήγορα. Αυτή η ευκολία μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω υλικά, τα σοτάρω πολύ γρήγορα, βράζω ζυμαρικά, τα ενώνω και σερβίρω στο λεπτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία σάλτσα η οποία είναι πικάντικη και τη δροσίζω με λίγο σπανάκι. Οπότε ξεκινάω πρώτα το σοτάρισμα με το σπανάκι και μετά ρίχνω τα υπόλοιπα υλικά. Λίγο ελαιόλαδο. Και εδώ έχω φρέσκο σπανάκι, πλυμμένο, καθαρισμένο, στραγγισμένο. Κόβω τα κοτσανάκια του. Τα κοτσανάκια του συνήθως όταν είναι πιο χοντρά και πιο σκληρά, τα βράζω και τα κάνω μια ωραία σαλάτα ή τα σερβίρω σαν μια ωραία γαλιντούρα δίπλα σε κρέα, σε ψάρι. Είναι απίθανα. Ξεκινάμε πρώτα το σοτάρισμα με το σπανάκι. Εδώ θέλουμε 2-3 λεπτά σε δυνατή φωτιά, ίσα ίσα να μαραθεί. Και μέχρι να μαραθεί το σπανάκι, κόβω και την καυτερή πιπεριά. Εδώ βάζω και τα σποράκια της γιατί θέλω δύναμη, ένταση στην αψάδα. Και γιατί σπανάκι σε αυτή τη σάλτσα, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το φιλέτο του σολομού και παράλληλα παίρνω αφορμή από πολλά πιάτα της ιταλικής κουζίνας, από σάλτσες για ζυμαρικά που έχουν λαχανικά. Έχω δοκιμάσει απίθανες σάλτσες με κρέμα, με φρέσκο αρακά, με παραπούλια, το μπρόκολο, τα κολοκυθάκια σαφώς είναι πιο κοινά λαχανικά. Εδώ κάνουμε τη διαφορά. Έχει μαραθεί το σπανάκι και τώρα εδώ ρίχνω μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας. Εδώ έχουμε την πρακτική ευκολία όταν μαγειρεύουμε μακαρονάδες. Ένα γρήγορο μαγείρεμα, έχει όλη τη γεύση, έχει αρωματικά, οπότε δεν θέλουμε κάτι άλλο. Τη ρίχνω στο σπανάκι. Ανακατεύω. Και τελευταίο βάζω το φιλέτο του σολομού που είναι πάρα πολύ τρυφερό, μαγειρεύεται πολύ γρήγορα και επειδή δεν θέλω να διαλυθεί μέσα στη σάλτσα, θα το κόψω σε μικρά κομμάτια και θα το βάλω προσεκτικά και θα το αφήσω να σιγομαγειρευτεί μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά. Θέλει 3-4 λεπτά μαγειρέματος για να ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά και να έχουμε μια πολύ νόστιμη σάλτσα. Εδώ έχω φιλέτο σολομού, χωρίς κόκαλα, χωρίς πέτσα και αυτό το κόβω σε μικρά κομμάτια. Και εδώ κάνω αυτό που κάνουν και οι Ιταλοί, όταν αρχίζει και στεγνώνει η σάλτσα, παίρνουμε λίγο από το νερό που βράζουν τα ζυμαρικά και το ρίχνουμε στη σάλτσα. Και έτσι έχουμε και γεύση γιατί είναι αλατισμένο, έχουμε και το άμυλο από τα ζυμαρικά. Τέλεια. Εδώ θέλει προσοχή, απαλό ανακάτεμα, για να μην σπάσουμε τα κομμάτια του σολομού, να μην τα διαλύσουμε. Και από αυτό το σημείο τώρα θέλουμε 3-4 λεπτά μαγειρέματος μέχρι να μαγειρευτούν και τα ζυμαρικά και επιστρέφουμε για το σερβίρισμα. Για 4 μερίδες φουσίλι με φρέσκο σολομό και σπανάκι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια φουσίλι, 300 γραμμάρια φιλέτο φρέσκου σολομού, 500 γραμμάρια φρέσκο σπανάκι, 2 καυτερές πιπεριές, 1 βάζο μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, ελαιόλαδο, αλάτι. Αυτό το πιάτο έχει πάρα πολλά καλά. Έχει ωραία γεύση, έχει ωραία αρώματα. Η πικάντικη πιπεριά κάνει κάτι μαγικό. Ανεβάζει τις εντάσεις, τα αρώματα στο πιάτο, στη σάλτσα. Όμως, προσοχή, την ώρα που μαγειρεύετε και τη σοτάρετε, βγάζει τέτοια ένταση
που σας πλημμυρίζει με δάκρυα, με βήχα, είναι απίθανο. Σας το λέω να το προσέξετε. Όσο πιο δυνατή η πιπεριά, τόσο πιο πολλές οι συνέπειες. Αλλά στη γεύση στο φαγητό είναι θεϊκή. Και είναι ωραίες οι σάλτσες για ζυμαρικά που είναι και ελαφρά πικάντικες. Πικάντικες ταιριάζουν πάρα πολύ με τα θαλασσινά, όπως με το σολομό. Δοκιμάστε καυτερή πιπεριά και στις γαρίδες. Είναι τέλεια. Πάμε για σερβίρισμα. Τα ζυμαρικά στραγγισμένα κατευθείαν από την κατσαρόλα. Εδώ δεν τα ανακατεύω με τη σάλτσα για να μην καταστρέψω τα κομμάτια του σολομού. Και πάμε τώρα στη σάλτσα. Με απαλές κινήσεις, έχει ένα απίθανο χρώμα και μια υπέροχη μυρωδιά. Όσο για τη γεύση, θα τη δοκιμάσετε και θα δείτε ότι είναι μία από τις πιο νόστιμες μακαρονάδες που θα έχετε φτιάξει. Φουσίλι με πικάντικη σάλτσα ντομάτας. Με έχει πιάσει και εμένα η πιπεριά. Με φρέσκο σολομό, με σπανάκι, ένα απίθανο πιάτο. Το κυριακάτικο τραπέζι θέλει δυνατές γεύσεις, θέλει ωραία πιάτα. Και αυτό που θα φτιάξουμε έχει δυνατή γεύση, έχει ωραία υλικά και είναι πολύ πρωτότυπο. Μια φασολάδα με χοιρινό κότσι και στο τέλος σερβιρισμένη με αφρόδες κρασί. Όχι δίπλα, μέσα στη φασολάδα. Αν σας φαίνεται περίεργο, μου φάνηκε το ίδιο περίεργο και εμένα. Την πρώτη φορά που το δοκίμασα στη Γαλλία, έμεινα έκπληκτος. Δεν το περίμενα. Φασόλια, κρέας είναι δύο υλικά που παίζουν μαζί σε πολλές κουζίνες της Ευρώπης. Έχω δοκιμάσει φανταστική φασολάδα στη Ρουμανία με αυγολέμονο, με χοιρινό, αλλά εδώ ξεπερνάει τα όρια. Και πιστέψτε με, είναι και οικονομική γιατί και το κότσι είναι πολύ οικονομικό κομμάτι κρέατος, τα φασόλια είναι φτηνά έτσι κι αλλιώς. Και αν διαλέξουμε και ένα αφρόδες κρασί οικονομικό, έχουμε τον τέλειο συνδυασμό. Ξεκινάμε το μαγείρεμα αφού δούμε τα υλικά για να δούμε τι είναι αυτό το ωραίο πιάτο και πώς φτιάχνεται. Για την σούπα με φασόλια, χοιρινό κότσι και αφρόδες κρασί, για 6 μερίδες θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια άσπρα φασόλια, ένα χοιρινό κότσι περίπου 1 κιλό, 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, 2 καρότα, 2 κλωναράκια σέλερι, 2 μέτριες πατάτες, 4-5 κόκκους μπαχάρι, ένα φύλλο δάφνης, 10 κόκκους πιπέρι, 350 ml αφρόδες κρασί, 3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα μυρόνια, αλάτι. Εδώ έχω ένα χοιρινό κότσι. Με το λιπάκι του, με το κόκαλό του, το χαρακτηριστικό σε αυτό το κομμάτι κρέατος είναι ότι έχει πολύ κολαγόνο. Και το κολαγόνο είναι το συστατικό αυτό που κάνει τις σούπες ωραίες, χυλωμένες και γυαλιστερές. Το κολαγόνο καταστρέφεται στην υψηλή θερμοκρασία. Άρα, όταν μαγειρεύουμε τέτοια κομμάτια κρέατος, μοσχαρίσκιο ή χοιρινό κότσι, τα μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά, έτσι ώστε να μην καταστραφεί το κολαγόνο και να έχουμε αυτά τα ωραία αποτελέσματα. Και εδώ έχω μια κλασική γαλλική συνταγή. Οι Γάλλοι μαγειρεύουν χοιρινό με φασόλια, μαγειρεύουμε και εμείς, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε λοιπόν τώρα πώς ξεκινάμε. Εδώ στην κατσαρόλα βάζω το κρέας. Χοιρινό κότσι μαζί με την πέτσα του. Το βάζω μέσα στην κατσαρόλα και ρίχνω τα λαχανικά τα οποία θα δώσουν γεύση στη σούπα, πατάτες. Τις έχω κόψει πιο πριν και τις έβαλα στο νερό για να μην μαυρίσουν. Εδώ δεν έχει σημασία πώς θα κόψουμε τα λαχανικά, γιατί στο τέλος θα πολτοποιήσουμε όλα τα λαχανικά για να κάνουμε μια ωραία βελουτέ σούπα. Πατάτες, κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Σέλερι. Σέλερι ή σέλινο ταιριάζει πάρα πολύ και με το χοιρινό και με τα φασόλια. Προτιμώ το σέλερι γιατί είναι λίγο πιο απαλό στη γεύση και στο άρωμά του. Καρότο, κομμένο σε ροδέλες. Και μερικά κοτσανάκια από το μαϊντανό. Κάνουν θαύματα πάντα
μέσα στις σούπες και στους ζωμούς. Και εδώ προσθέτω φασόλια. Αυτά τα φασόλια τα έχω μουλιάσει από χθες μέσα στο νερό. Θέλουν οπωσδήποτε 12 ώρες για να μαλακώσουν. Τα ρίχνω και αυτά. Θα τα βράσουμε περίπου 1,5 προς 2 ώρες. Επομένως, όλα τα λαχανικά θα μαλακώσουν. Τα φασόλια θα μαλακώσουν, κυρίως θα μαλακώσει και το κρέας. Ρίχνω και τα φασόλια. Και πάμε τώρα στα μπαχαρικά που είναι απαραίτητα για να δώσουν και τα αρώματα μέσα στη σούπα. Έχουμε μπαχάρι, φύλλα δάφνης και κόκκους άσπρου πιπεριού. Γιατί κόκκους άσπρου πιπεριού? Γιατί το άσπρο πιπέρι είναι στο τελευταίο στάδιο της ορίμασης του πιπεριού και έχει την πιο δυνατή γεύση. Όταν μαγειρεύουμε γενικότερα ζωμούς, σούπες που θέλουν πολύ ώρα βράσιμο, δεν βάζουμε τριμμένο σπασμένο πιπέρι, γιατί αυτό εξατμίζεται πολύ γρήγορα. Βάζουμε κόκκους που μένουν μέσα στο ζωμό και αφήνουν πολύ ωραία γεύση. Και μάλιστα έχω κάνει και πειράματα. Έχω αφήσει πιπέρι μέσα σε νερό και έχω μαριναρί κρέας. Και έχει πάρει όλο το πιπέρα το άρωμα. Είναι φανταστικό. Ένας ωραίος τρόπος για να βγάλουμε τα αρώματά του. Ρίχνω λοιπόν κόκκους πιπεριού, αρκετούς. Θα αφήσουν και πολύ ωραία ψάδα. Δύο φύλλα δάφνης. Ένα-δύο είναι το όριο για να μην πικρίσει το φαγητό. Και ρίχνω και μερικούς κόκκους από μπαχάρι. Το μπαχάρι είναι από τα υλικά που μαλακώνουν την έντονη γεύση του χοιρινού κρέατος. Κόλιανδρος, εστραγκόν και μπαχάρι είναι το μυστικό για να απαλύνουμε τη γεύση του, την πολύ έντονη μυρωδιά του. Εδώ συμπληρώνω νερό, 2 λίτρα νερό. Και έχουμε ένα μαγικό μείγμα που θα μεταμορφωθεί στην πιο νόστιμη σούπα που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ξεκινάμε το μαγείρεμα. Δεν αλατίζω, γιατί έχουμε τα φασόλια. Οπότε, όταν μαγειρεύουμε όσπρια, δεν ρίχνουμε το αλάτι στην αρχή του μαγειρέματος. Θα βράσουμε όλα τα υλικά, θα μαλακώσουν και θα αλατίσουμε στο τέλος πριν τα πολτοποιήσουμε. Κλείνω την κατσαρόλα. Μόλις αρχίσει να κοχλάζει, χαμηλώνω την ένταση και την πηγαίνω στο 2. Από το 9 στο 2. Και έτσι αφήνω να μαγειρευτεί για 1,5 περίπου ώρα. Δοκιμάζω στο ενδιάμεσο, αν έχει μαγειρευτεί και το κρέας, αν έχουν μαλακώσει τα φασόλια. Και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τη σούπα. Ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται μετά από 1,5 ώρα μαγειρέματος. Απίθανες μυρωδιές από όλα τα υλικά εδώ στην κατσαρόλα. Το κότσι έχει μαγειρευτεί στην ετέλεια. Οπότε έχουμε λίγη δουλειά ακόμη πριν σερβίρουμε τη σούπα. Καταρχάς, βγάζω το κότσι για να το ξεψαχνίσω. Να το, έχει μαγειριστεί υπέροχα. Και εδώ με μία τσιμπίδα και με το μαχαίρι. Και καθαρίζω εξωτερικά από την πέτσα του και ψιλοκόβω το ψαχνό. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό εδώ στο κότσι, σε αυτό το κρέας, αυτή η ωραία υφή, η λαστιχωτή υφή. Απίθανο. Έτοιμο το ψαχνό, με αυτό θα γαρνίρω τη σούπα και τώρα ήρθε η ώρα να αλατίσω. Οπότε βάζω λίγο αλάτι εδώ. Αλατίζω ελαφρά και το κρέας. Και εδώ έχω βρασμένα όλα τα λαχανικά και τα φασόλια και θα τα πολτοποιήσω με τη ράβδο μπλέντερ για να κάνω μια πολύ ωραία βελουτέ σούπα. Θα δώσω πολύ ωραία υφή, θα την κάνω βελούδινη. Και εδώ θέλω μεταλλική ράβδο για να μπορέσω να τη βάλω μέσα στο ζεστό μείγμα, μέσα στη σούπα. Και φυσικά, όταν έχεις εργαλεία που έχουν ένταση, που έχουν καλή ισχύ, έχεις ένα σύμμαχο στην κουζίνα για να κάνεις τέτοιες ωραίες παρασκευές. Ξεκινάμε λοιπόν την πολτοποίηση. Σε αυτό το σημείο έχουμε μια πολύ ωραία αρωματική σούπα. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε τις εντάσεις και εδώ
και η έκπληξη είναι το αφρόδες κρασί, το οποίο θα προσθέσω τώρα. Τι γίνεται, μαγειρεύουμε με κρασί, έτσι. Ένα οικονομικό κρασί λοιπόν μπορεί να είναι και ένα αφρόδες κρασί. Εδώ συγκεκριμένα έχω ένα μοσκάτο ντάστι. Είναι πολύ φθηνό, είναι περίπου 5 με 6 ευρώ θα το βρείτε στην αγορά. Και έτσι μπορούμε με πολύ λίγα χρήματα να αναβαθμίσουμε τη γεύση μας και να κάνουμε μια σούπα η οποία, όπως βλέπετε εδώ, είναι υπεραρκετή για 8 άτομα. Ρίχνω και το αφρόδες κρασί. Και θέλω να δοκιμάσετε αυτή τη σούπα γιατί θα νιώσετε την ίδια έκπληξη όπως ακριβώς δοκίμασα και εγώ και έμεινα έκπληκτος. Έμεινα με τα μάτια ανοιχτά, με το στόμα ανοιχτό. Δεν περίμενα τέτοια γεύση, τέτοιο άρωμα, τέτοια πολυπλοκότητα. Είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Ανακατεύω. Μυρωδιές απίθανες. Και βάζω πρώτα τη σούπα στα πιάτα. Και φυσικά το κρασί που περισσεύει, το σερβίρετε στο τέλος, μαζί με το γλυκό ή και σκέτο, είναι απίθανο, ηρεμένο. Συνεχίζω με το ψιλοκομμένο κρέας. Και για το τέλος, μυρώνια που είναι σούπερ αρωματικά, ακόμη ένα υλικό που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι στην κουζίνα τους. Και έχουμε ένα απίθανο πιάτο, το τέλειο πιάτο για το κυριακάτικο τραπέζι. Σε έναν πρωτότυπο συνδυασμό με φασόλια, με χοιρινό κότσι, με αφρόδες κρασί. Θέλω να δοκιμάσετε αυτή τη σούπα, θα εκπλαγείτε. Κυριακάτικο τραπέζι θέλει ένα εντυπωσιακό κλείσιμο. Και σήμερα κλείνουμε εντυπωσιακά με το πιο ωραίο γλυκό. Cheesecake Νέας Υόρκης και μάλιστα με αυθεντική αμερικάνικη συνταγή. Είναι ένα γλυκό που πρωτοέφτιαξα πριν από 13 περίπου χρόνια. Είναι σε ένα από τα πρώτα μου βιβλία και με χαρά μοιράζουμε ξανά τη συνταγή μαζί σας γιατί είναι απλά θεϊκό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά και επιστρέφουμε για να κάνουμε ένα μάθημα για να κάνουμε το τέλειο cheesecake. Για το Cheesecake Νέας Υόρκης, για μία στρογγυλή φόρμα 24 εκατοστών θα χρειαστείτε. Για τη βάση, 200 γραμμάρια τριμμένα μπισκότα digestive, 100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 1 τέταρτο του κουταλιού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη ginger, 1 τέταρτο κουταλιού τριμμένο μοσχοκάριδο. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 1 κιλό και 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 6 αυγά, 125 ml κρέμα γάλακτος, 375 γραμμάρια ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή 2 βανίλιες σκόνη, ξύσμα από 2 λεμόνια, φρούτα του δάσους και άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα. Εναλλακτικά, γαρνίρετε με μαρμελάδα από φρούτα του δάσους. Αλουμινόχαρτο για το ψήσιμο. Αυτό το cheesecake λοιπόν λέγεται Νέας Υόρκης γιατί έχει φτιαχτεί για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, σερβίρεται παραδοσιακά εκεί και οι Αμερικάνοι έχουν ανάγκη την τέχνη του cheesecake σε επιστήμη. Έχουν δεκάδες, χιλιάδες συνταγές, υπάρχουν μαγαζιά που σερβίρουν μόνο cheesecake. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε χιλιάδες εκδοχές. Αυτή εδώ είναι μια πολύ ωραία εκδοχή γιατί έχει πολύ ωραία πλούσια κρέμα από το τυρί. Έχουν τυρί κρέμα και μάλιστα στην Αμερική το τυρί κρέμα το σερβίρουν σε τεράστιες ποσότητες. Πας σε ένα σαντουιτσάδικο να φτιάξεις ένα σάντουιτς με μπέικερ για παράδειγμα και σου φέρουν και ένα μισό κιλό τυρί κρέμα δίπλα για να το γεμίσεις. Είναι ασύλληπτο.
Ψήνεται στο φούρνο, αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του. Και το τρίτο είναι ότι το σερβίρουν με φρούτα του δάσους. Φρούτα του δάσους είτε σαν μαρμελάδα είτε φρέσκα. Εδώ έχω βρει φρέσκα φρούτα του δάσους που είναι πάρα πολύ ωραία και εμφανισιακά αλλά και στη γεύση. Και αυτό θα μιλήσουμε αργότερα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε την παρασκευή αυτού του πολύ ωραίου cheesecake. Ξεκινάω με τη βάση. Εδώ έχω τριμμένα μπισκότα, digestive, πολύ ψηλά όπως βλέπετε εδώ. Και εδώ θα προσθέσω βούτυρο, βούτυρο λιωμένο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ζάχαρη. Τα μπισκότα αυτά δεν είναι τόσο γλυκά, οπότε τα ενισχύω με ζάχαρη. Και μία ποικιλία από μπαχαρικά, γιατί εδώ κάνουμε το twist και εδώ είναι η διαφορά από τα υπόλοιπα cheesecake. Λίγη κανέλα. Εδώ θέλω στην άκρη του κουταλιού. Λίγο ginger σκόνη. Εδώ θέλουμε και την αψάδα και το άρωμά του. Και μοσχοκάριδο. Θα το τρίψω κατευθείαν μέσα στο μείγμα. Και αυτός ο τρίφτης είναι και από νέτσικος αυτόν. Τον τρίφτη τρίβουνε το horseradish, αλλά κάνει και για άλλα υλικά όπως το μοσχοκάριδο, όπως βλέπετε εδώ. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Ουσιαστικά θέλω να βρέξω τα τριμμένα μπισκότα με το βούτυρο. Να είναι ένα σχετικά απαλό μείγμα, αφράτο. Δεν θέλω να γίνει σαν λάσπη, γιατί όσο πιο πολύ βούτυρο βάζουμε, τόσο πιο πολύ σφίγγουν τα μπισκότα και γίνεται σκληρή βάση. Αυτό ισχύει περισσότερο βέβαια για τα cheesecake ψυγείο όπου παγώνει το βούτυρο. Εδώ θα ψηθεί, θα κάνει μια πολύ ωραία κρούστα, η οποία ισορροπεί μετά το αφράτο μείγμα που έχουμε πάνω σαν γέμιση. Εδώ η τριλογία αυτή των μπαχαρικών κάνει τη διαφορά. Μην το προσπεράσετε αυτό το στάδιο, γιατί εδώ έχουμε κάτι ξεχωριστό γευστικά. Και αυτό κάνει και το cheesecake της Νέας Υόρκης μοναδικό. Κανέλα, μοσχοκάριδο και ginger. Έτοιμο το μείγμα και εδώ έχω μία ψηλή φόρμα, όπως βλέπετε, με αποσπόμενη βάση και εσωτερικά έχω ετοιμάσει ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού για να μπορέσω να ξεφορμάρω πολύ εύκολα το cheesecake όταν θα ψηθεί. Και απλώνω τα μπισκότα στη βάση. Αδειάζω το μείγμα και πατάω τα ψίχουλα με το κουτάλι. Επόμενη κίνηση. Προετοιμάζω το ταψί για ψήσιμο. Το cheesecake αυτό θα το ψήσω σε μπεν μαρί, δηλαδή θα το ψήσω μέσα σε ένα μεγαλύτερο ταψί στο οποίο θα βάλω νερό. Ψήνοντας ένα γλυκό όταν έχει κρέμα σε μπεν μαρί, ουσιαστικά τι κάνουμε, προστατεύουμε την κρέμα. Δεν καίγεται περιμετρικά, δεν σκληραίνει και το cake, το cheesecake, η κρέμα, η crème brûlée, ό,τι ψήσουμε σε μπεν μαρί, αποκτάει πολύ ωραία βελούδινη υφή. Εδώ θέλουμε βελούδινο cheesecake και το πετυχαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο, για να μην περάσει νερό μέσα στο ταψί, επειδή έχει αποσπόμενο πάτο, βάζω αλουμινόχαρτο και το τυλίγω εξωτερικά. Έτοιμο το ταψί, έτοιμη και η βάση με τα μπισκότα. Πάμε τώρα στη γέμιση. Για τη γέμιση βάζουμε στον κάδο του μίξερ 1 κιλό και 200 γραμμάρια τυρί κρέμα και το χτυπάμε για λίγα λεπτά σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να φρατέψει. Μετά τρίβουμε 2 λεμόνια για το ξύσμα τους και το ρίχνουμε μαζί με 375 γραμμάρια ζάχαρη στον κάδο του μίξερ. Συνεχίζουμε με 6 αυγά που τα ρίχνουμε ένα-ένα. Προσθέτουμε μισό κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 125 ml κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος και το ψήσιμο σε μπεν μαρί είναι το μυστικό για να αποκτήσει το cheesecake την τέλεια βελούδινη υφή. Μόλις ετοιμάσουμε τη γέμιση, την αδειάζουμε στη φόρμα με τη βάση μπισκότου. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα το ψήσουμε.
Θα το ψήσουμε σε μπεν μαρί. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ένα μεγαλύτερο ταψί. Βάζω τη φόρμα με το cheesecake μέσα. Θα πάω στο φούρνο και όταν θα βάλω το ταψί μέσα στο φούρνο, τότε θα ρίξω και νερό. Τι γίνεται λοιπόν? Ψήνεται εξωτερικά και εσωτερικά από τη θερμοκρασία του φούρνου. Οι ατμοί εδώ από το νερό το προστατεύουν. Δεν στεγνώνει εξωτερικά, δεν ξέρω, ψήνεται γύρω-γύρω περιμετρικά. Αποκτάει μια βελούδινη υφή. Ο τρόπος ψήματος είναι ιδιαίτερος και θέλω να το προσέξετε. Ξεκινάμε για 20 λεπτά στους 240 βαθμούς και μετά χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 100 βαθμούς και ψήνουμε για μία ώρα. Είναι πολύ σημαντικό όταν θα ψηθεί το cheesecake να ανοίξουμε το φούρνο και να φύγει όλη η θερμότητα. Και έτσι το cheesecake θα κρυώσει φυσιολογικά. Δεν θα μας χαλάσει, δεν θα καταστραφεί, γιατί την ώρα που πάμε να το βγάλουμε είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Το αφήσουμε να κρυώσει τελείως, μετά το αφήνουμε στο ψυγείο. Θέλει αρκετές ώρες στο ψυγείο για να περάσουμε μετά στο σερβίρισμα. Οπότε πάμε στο φούρνο. Επανάληψη. 240 βαθμοί για 20 λεπτά, 100 βαθμοί για μία ώρα και μετά ελαφρώς ανοιχτή η πόρτα και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως και μετά ψυγείο. Πάμε. Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, δεν έχω τόσα λόγια να περιγράψω αυτό που βλέπω. Είναι ένα θεϊκό cheesecake. Μπορεί να έχει στάδια δυσκολίας, έχει μια μικρή διαδικασία, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ στο Masterclass, για να μαθαίνουμε και τα πιο δύσκολα γλυκά, να τα αποκωδικοποιούμε. Αυτό κάναμε σήμερα. Κάναμε ένα ωραίο μάθημα για να κάνουμε το τέλειο cheesecake. Πάμε για σερβίρισμα τώρα. Για ένα γαρνίρισμα πρώτα, να το διακοσπίσουμε και μετά το σερβίρουμε. Με αυτά τα φρούτα λοιπόν του δάσους μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία μαρμελάδα. Είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Σκέφτηκα όμως να τα σερβίρω όπως είναι φρέσκα, γιατί είναι πολύ γοητευτικά. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε βατόμουρα, έχουμε μύρτιλα, έχουμε τα blackberries και έχουμε και τα φραμπουάζ. Το καθένα έχει τη δική του γεύση. Όλα μαζί συνθέτουν μια πολύ ωραία γεύση. Είναι μοναδικά. Υπάρχουν φρέσκα, υπάρχουν στην αγορά. Είναι πολύ εύκολο να τα βρούμε. Οπότε δεν έχουμε καμιά δικαιολογία να μην τα χρησιμοποιήσουμε και εδώ ταιριάζουν απόλυτα. Ξεκινάω πρώτα με τα βατόμουρα. Πάμε στα blackberries. Φυσικά μπορείτε να γαρνίζετε αυτό το cheesecake και με μαρμελάδα από φρούτα του δάσους, που έχει ωραία γεύση, είναι γλυκιά, έχει αυτή την ωραία ξύρετα από τα φρούτα. Εδώ όμως σας δείχνω κάτι διαφορετικό που αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσετε. Και για το τέλος, τα φραμπουάζ. Λίγη άχνη ζάχαρη. Ένα από τα πιο νόστιμα γλυκά του κόσμου. Cheesecake Νέας Υόρκης. Δοκιμάστε το. Το κυριακάτικο τραπέζι θέλει δυνατές γεύσεις και ωραίες συνταγές. Και εδώ σας έδωσα όλα τα μυστικά της επιτυχίας. Και μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, καλά μαγειρέματα!